Δικαίωμα είναι της αντιπολίτευσης, τα ζητάει. Αλλά επειδή ήμουνα στα δύο τελευταία διοικητικά δημοτικά συμβούλια, είναι αληθές ότι ο κύριος Ντόντης δεν είχε καμιά αντίρρηση στην αρχή. Τώρα βέβαια που τεμπείς κάποιων υπογραφών, ζήτησε να ξανασυζητεί το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί, αλλά πρέπει να ακουστεί η άποψη αυτών που το ζητάνε. Και ο κύριος Ντόντης και ο κύριος Δήμαρχος έχουν εκπεφρασμένη άποψη. Τώρα, εάν υπάρχουν νέα στοιχεία και νέα επιχειρήματα, νομίζω πρέπει να συζητηθούν. Εκείνο το οποίο... δεν είναι Γενική Συνέλευση, δεν θα μιλήσετε. Έχετε Δημοτικό Συμβούλιο. Οι απόδημοι στηρίζουν όλες τις απόψεις και τη διαφάνεια. Εκείνο εμείς που θέλουμε να είναι να είστε αγαπημένοι. Αλλά να σας πω και κάτι. Μου έκανε εντύπωση μια πολυτελής καμπάνια. Τώρα ποιος τη χρηματοδοτεί, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα εδώ πέρα είναι γιορτή της Ομοσποδίας. Και γι' αυτό θέλουμε να τιμήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά προσέφερε εις το Πογόνι. Είναι ο καθηγητής μας, ο Πογονήσιος Εκδολού Παπαϊωάννου Απόστολος, ο οποίος με τη δικιά του προσπάθεια και με την καθημερινή του παρουσία στο Πογόνι λειτουργεί με επιτυχία το Πανεπιστήμιο το ανοιχτό στο Δελβινάκι. Εκεί κάθε Παρασκευή και όποτε έκτακτα συγκληθεί το Πανεπιστήμιο, ένα πλήθος νέων επιστημόνων παρουσιάζουν διάφορα θέματα, τα περισσότερα των οποίων άπτονται με τον τόπο μας. Ο κύριος Παπαϊωάννου με αυτή του την προσφορά έχει γίνει ένας πανάξιος Πογονήσιος, γι' αυτό η Ομοσπονδία ομόφωνα αποφάσισε στη μεγάλη μας αυτή γιορτή σήμερα εδώ να του δώσει μια τιμητική πλακέτα για το έργο του στα γράμματα και στον πολιτισμό του Πογονίου. Κύριε Παπαϊωάννου, θα θέλαμε να έρθετε να σας επιδώσουμε αυτή την τιμητική πλακέτα και την οποία όμως καλούμε τον επίτιμο πρόεδρό μας, τον Σταύρο τον Παπά, να του την επιδώσει, διότι είναι ο ιστορικός πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πογονησίων. Κοντεύω να πιστέψω ότι πράγματι αυτά που έχετε πει όντως μου αξίζουν και ούτε λίγο ούτε πολύ κινδυνεύω να παραδεχτώ ότι πράγματι είμαι τόσο μεγάλος όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Την άλλη τη μεριά όμως, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε στα 70 και ότι αρχίζει να λιγοστεύει ο ορίζοντας. Αλλά σας βεβαιώνω όμως ότι, όπως με βλέπετε, είμαι όρθιος και όχι μόνο όρθιος, αλλά και ζεστός. Και πάντα ο τριρός. Πανεσολογιότατε, πώς τα καταφέρετε και έρχεστε πάντα και είσαστε παρόν, κάτι σημαίνει αυτό. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι και αγαπητές και αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτες, δεν θέλω να σας
κουράσω με κανέναν τρόπο, αλλά θέλω όμως να σας πω ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει το Κέντρο Ερευνών Πογονίου και είναι μια καταπληκτική συγκυρία αυτή να το πραγματώσουμε, δηλαδή να υλοποιηθούν στόχοι και σκοποί που είχαν ήδη τεθεί εδώ και λίγα χρόνια επιτάπητος, δηλαδή η έρευνα και η μελέτη της υπηρετικής ιστορίας του Πογονίου, η μελέτη, η διάσωση και η διάδοση των πολιτισμικών επιτευγμάτων της περιοχής, ερεύνες για τη γλώσσα, την εκπαίδευση, αρχαιολογικές, τη λαϊκή αρχιτεκτονική, τη μουσική παράδοση, το πολυφωνικό, η σύνταξη όπου απαιτείται επιστημονικών περιγραφικών καταλόγων όλων των ευρημάτων του λαϊκού πολιτισμού όσων έχουν διασωθεί, στο περιβάλλον αυτό μέσα και έξω από την Ελλάδα, η δημοσίευση των τεκμηρίων αυτών καθώς και όλων των σχετικών ερευνών και μελετών. Αυτή η υπόσταση ενός κέντρου μελετών ικανοποιεί παλαιό αίτημα των κατοίκων της περιοχής για τη γνώση, τη μελέτη, την έρευνα της ιστορίας, ήδη από το 1861, έτος ίδρυσης του Ελληνικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, είχε εκφραστεί παρόμοια επιθυμία, αλλά ποικίλοι λόγοι οικονομικοί κυρίως εμπόδιζαν την πραγματοσύνη της. Από την άποψη αυτή δεν εωτερίζουμε, είναι όμως καινοτομία η υλοποίηση του σχεδίου υπό τις παρούσες συνθήκες και προϋποθέσεις. Φίλες και φίλοι, όντως αυτή είναι μεγάλη τιμή που γίνεται ήδη στο Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πογονίου και πολύ ευνοϊκή η δική σας κρίση προς το πρόσωπό μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτός ο έπαινος προέρχεται από δικούς μου ανθρώπους. Απόλυτη φυσική εκδήλωση παραγνωρίζει μια δράση τις οποίες η κοινούσα αιτία ασφαλώς είναι η αγάπη και ο θαυμασμός που εμπνέει η κοινή μας πατρίδα, το Πόγονι. Πάρα πολύ απλό. Ευχαριστώ τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, την Ομοσπονδία, εσάς κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο μας, όλες τις ενώσεις, όλων των συλλόγων του Πογονίου. Λοιπόν, το Πογόνι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο μέρος το Πογόνι. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό οι κρατούντες. Κύριε Φούσα, έχετε επίγνωση εσείς αυτόν τον... ακριβώς αυτόν τον κινδύνων. Και το ξέρουν δηλαδή πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, το Πογόνι είναι ένας μεγάλος, αστήρευτος ποταμός, που οι πηγές του χάνονται στα βάθη των χρόνων και που τρέχει ασυγκράτητος προς το μέλλον. Θέλω να τονίσω με αυτόν τον συμβολισμό την άμεση σχέση που συνδέει τη φύση με την ιστορία μας. Την τρέμουν τη φύση. Κάθε φορά που τίθεται θέμα ιστορίας και φύσης, αμέσως αναφύονται προβλήματα. Λόγω χάρη στο Δελβινάκι που είναι η έδρα μας, κύριε Δήμαρχε. Στην είσοδο της Κωμόπολης μας υποδέχεται ένας ήρωας που χωρίς προσχήματα και αφορμές αποκαλύπτει το σκοπό της ζωής. Πρόκειται για τον έρωτα της ελευθερίας. Είναι το ίδιο πάθος που κατοικεί στο Αρεναγωγείον και το Παρθεναγωγείον. Οι επιγραφές είναι εύρωτες, υπάρχουν αχώμοι και ο χρόνος δεν τολμά να τις αγγίξει και να τις καταστρέψει. Είναι εκεί και αντιστέκονται. Μας επιβάλλει λοιπόν να αναγνωρίσουμε το έργο ανθρώπων, ανδρών γενναίων, αδιάφθορων, γνήσιων, αυθεντικών. Αναφέρομαι στον Κατζημιχάλη Νταλιάνη, στον Κωνσταντίνο Ιεροκλή Βασιάδη, σε αυτούς τους αγωνιστές της ελευθερίας, της θυσίας, της παιδείας, του πολιτισμού. Αυτοί οι άνθρωποι κινούνται ανάμεσά μας, είναι ζωντανοί
αποτελούν μόνιμη πηγή από την οποία αντλούμε δύναμη για να διασώσουμε την αξιοπρέπειά μας, για να εμπλουτίσουμε τη δημιουργική παράδοση και την παιδεία μας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι κριτικοί, που οι Σφακιανοί αναγνώρισαν ευθέως και χωρίς περιστροφές τη θυσία του Χατζή Μιχάλη Νταλιάνη. Και μας αναγκάσανε να πάμε και στην Κρήτη. Δηλαδή μας υποχρέωσαν να πάμε στην Κρήτη. Και όχι μόνο να κάνουμε απλή επίσκεψη εκεί, να πούμε καλημέρα σας ήρθαμε, αλλά και να αναλάβουμε εκεί και παρόμοιες δράσεις. Έχετε εσείς Δημοτικό Πανεπιστήμιο στο Παγόνι? Να κάνουμε και ένα άλλο δικό σας και δικό μας Σφακιά. Και μόλις αυτό πήγαινε σε Σφακιά, ορμάνει από την άλλη μεριά της Κρήτης, από τη Χερσόνησο, τι είναι αυτά που κάνατε σε Σφακιά και στο Παγόνι? Κάτι να κάνουμε και εδώ, και αρχίζει μια άλλη ιστορία από τα Σφακιά, από το Παγόνι, από το Δελιβνάκι, στη Χερσόνησο, στα Ανόγια και πάει λέγοντας. Στην τελευταία ανάλυση, όλη αυτή η υπόθεση έχει το νόημα του καθήκοντος προς τον τόπο μας και από μία έννοια, βέβαια, έχει σημασία και η παρουσία της Εκκλησίας. Χαίρομαι γιατί επιδοκιμάζεται αυτή την προσπάθεια, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας και όλων των ενώσεων του Παγωνίου, προσπάθεια που είναι, το ξέρετε βέβαια, ανιδιοτελής, αυτή την κοινή υπόθεση όλων μας, και δέχομαι με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη αυτή την αναγνώριση, που είναι η απόδειξη της αγάπης σας, με την ελπίδα, έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, ότι θα φανώ ανταξιώστης. Όπως ανέφερα, στο πρώτο μάθημα που είχε τον τίτλο «Το έψιλον της ελευθερίας για μια παγωνιακή εθνική καταγραφή», βλέπετε ευνηδίως, αλλάζω την εθνικοφροσύνη και την κάνω παγωνιοφροσύνη, για να μην παρεξηγηθούμε. Γιατί εύκολα κανείς παρεξηγείται σήμερα με εθνικιστικές και άλλες διάφορες τέτοιες τάσεις και εντάσεις. Η ίδρυση και η λειτουργία ενός πολιτιστικού κέντρου που θα μπορούσε να εξελιχθεί πραγματικά σε πανεπιστημιακό ίδρυμα υψηλών απαιτήσεων αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Ηρακλή Βασιάδη έχουν πολλούς συμβολισμούς. Ο Βασιάδης έχει εγγενιάσει ένα διάλογο επιστημονικό, πολιτιστικό, πολιτικό μεταξύ εκπαιδευτικών συλλόγων, ιδρυμάτων, διανομένων Ελλήνων και Ευρωπαίων, ακόμη και ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, σε άλλους λαούς, σε ξένες χώρες. Αυτό το οδηπορικό, με τους ενδιάμεσους σταθμούς, τις τάσεις και τις παντοειδείς εμπνεύσεις, επιχειρούμε να εχνηλατήσουμε, να το προσδιορίσουμε και να το εξηγήσουμε, ξεκινώντας από την αφετηρία του, το Δελβινάκι και την επιστροφή του σε αυτό. Λοιπόν, το Παγόνι υπάρχει. Υπάρχει το Παγόνι. Ζωντανό. Ζωντανό για να... Από τι με τη μεριά να λέει ότι είναι ναι μεν ζωντανό μουσείο, αλλά για να θυμίζει άλλες εποχές, μεγάλης δόξας, έτοιμο πάντοτε να αντεπιτεθεί και να επικρατήσει στις δύσκολες πραγματικότητες που ζούμε, σε έναν κόσμο που αλλάζει επικίνδυνα και με τρομακτική ταχύτητα. Τη σύγχρονη κρίση, τα δραματικά αδιέξοδα, αντιμάχονται ο πολιτισμός, η δύναμη της ζωντανής παράδοσης, η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, η λειτουργική αναβίωση των δημοκρατικών θεσμών, η οποία θα μπορούσε να εξουδετερώσει όλους τους εξουσιαστικούς μηχανισμούς της σύγχρονης αντιδραστικής Ευρώπης. Τα ξέρει αυτά πάρα πολύ καλά ο Νότης Ομαριάς που έχουμε βρεθεί ήδη και στην Κρήτη και τα έχουμε αυτά εκεί αναλύσει στα περίφημα ολοκαυτώματα της Κρήτης. Σε αυτή την καθοριστική μεταβατική φάση αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας του Παγωνίου καλείται να αναλάβει το δικό του καθοριστικό ρόλο και τις ευθύνες του. Η συγκυρία βέβαια είναι κάκιστη. Τα δυσυμπήλτα προβλήματα στην περιοχή μας, προβλήματα ασφάλειας, τα ακούσαμε ήδη, αιτήματα προστασίας όχι μόνο των περιουσιών αλλά και των ίδιων των κατοίκων, η απομόνωση, αυτή την εποχή απομόνωση, η εγκατάλειψη,
η αυξανόμενη ερήμωση του ακριτικού υπογονείου, αυτή την εποχή ερήμωση του υπογονείου, κύριε Δήμαρχε, μας υποχρεώνουν προς το παρόν να αναλάβουμε ειρηνικές δραστηριότητες. Είσαι πολύ ήρεμος, κύριε Δήμαρχε. Καθόλου επιθετικός, θα έλεγα. Μα δεν μπορεί να γίνει τίποτε έτσι, να πούμε. Εάν δεν αντισταθούμε, δεν αντιδράσουμε σε αυτά τα κέντρα εξουσίας των Αθηνών, δεν έχει σημασία ποιοι είναι στην εξουσία. Ίδιες είναι οι εξουσίες, τελευταία ανάλυση. Δεν αλλάζουν οι εξουσίες. Παραδόξως ή περιέργως, αυτές είναι οι εξουσίες. Λοιπόν, εδώ μιλάμε, μας υποχρώνουν να λάβουμε προς το παρόν ειρηνικές δράσεις. Όπως είναι, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας, η ανελιπής λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δελυβνάκη. Εμείς λοιπόν προς το παρόν ειρηνικά θα αντιστεκόμαστε. Όμως υπάρχουν και άλλα παραδείγματα εν Κρήτη, όπου εκεί η αντίσταση δεν είναι και τόσο ανώδυνη. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους εκείνους που αποδέχτηκαν και υποστήριξαν και υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια, στον Δήμαρχο Υπογονείου, στον Κώστα Καψάλη, σε κάθε μέρος του Δημοτικού Συμβουλίου που δέχτηκαν πρόταση και εισήγηση, βέβαια, για την ίδρυση Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο Λιβνάκι από το 2013. Βέβαια, θέλω να ευχαριστήσω τον τότε Δημοτικό Σύμβουλο, τον Μιχάλη Τομάγκο, για την καθοριστική του συμβολή στην επιτυχία του στόχου. Βεβαίως, και τις γραμματείες του ΔΕΑΠ. Μεγάλη υπόθεση η γραμματεία. Ξέρετε τι πάει να πει να δουλεύονταν λοιπόν στις γραμματείες και να λύνουν κάθε γραφειοκρατικό πρόβλημα. Πολύτιμη υποστήριξη. Απευθύνω ευχαριστίες σε όλους τους φοιτητές του ΔΕΑΠ που με ανελειπή παρουσία στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Είχαμε και το ΚΤΕΛ, κύριε Δήμαρχε, που κάθε Παρασκευή των λαοφορείων κανονικότητα λειτουργεί, παίρνει τους φοιτητές, τους φέρνει στο δεσμινάκι, τους ξαναπέρνει κάθε Παρασκευή. Ευχαριστώ και τους δικούς μου. Έχουμε και δικούς μας ανθρώπους, βέβαια. Είναι κάπου εκεί, κάθομαι. Μεταπτυχιακοί, ερευνητές, διδάκτορες, από Γιάννενα, το Πογόνι, από την Ήπειρο, από τη Σαραία Ελλάδα, από την Αθήνα, από την Κρήτη, εδώ είναι παρόντες. Λοιπόν, το ΔΕΑΠ λειτουργήσε και εξακολουθεί να λειτουργεί. Χωρίς αμοιβές, χωρίς πληρωμές, χωρίς καμιά οικονομική ενίσχυση. Γιατί υποστηρίχτηκε. Και υποστηρίζεται. Από το Δήμο Υπογονείου. Από το λαό του Υπογονείου. Από το λαό του Υπογονείου. Από την κοινωνία του Υπογονείου. Από όλους. Εντός του Υπογονείου. Εκτός Υπογονείου. Από τους απανταχού υπογονησίους. Τους απανταχού υπογόνιους. Από την πρόθυμη, ανιδιοτελή και αφιλοκερδή συνεισφορά και συνεργασία των διδασκόντων. Χωρίς τη βοήθειά τους, η λειτουργία του ΔΕΑΠ θα ήταν αδύνατη. Τέλος, ευχαριστώ όλους εκείνους που συμφώνησαν με αυτή την υπόθεση, με αυτή την ιδέα, εργάστηκαν και δραστηριοποιήθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή και την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας. Αγαπητοί συμπατριώτες, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαϊωάννου, τον φίλο Λάκη Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς επιστήμονες που ήρθαν σήμερα μαζί. Είναι καθηγητές, διδάκτορες, που ήθελαν εθελοντικά να παρευρεθούν στην τιμητική εκδήλωση του καθηγητού τους.
Επίσης μαζί μας είναι και άλλοι πανεπιστημιακοί, όπως ο κύριος Μούλιος, ο κύριος Φάνης Αποστόλου, οι κύριοι καθηγητές, ο κύριος Αθανάσιος Παπάς και άλλοι, τους οποίους ευχαριστούμε που βρίσκονται μαζί μας. Πάντα άξιος και δυνατός και υγιής, Απόστολε. Θα ήθελα τώρα να σας πω λίγο διαδικαστικά. Θα κόψουμε την πίτα μας, θα μας την ευλογήσει ο πατέρας Χριστόδουλος, θα μας ψάλει ο φίλος Μάτσιας, υπογονήσιος αγωνιστής και αυτός, αντιδήμαρχος, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και με άλλες ιδιότητες πολλαπλές. Και θα μοιραστούνε, ψωμάκια όπου εκεί μέσα υπάρχει το νόμισμα, το φλουρί που λέμε. Το φλουρί, όποιος το πετύχει, θα έχει ένα τριήμερο διανυκτέρευση στον ωραίο και πολυτελή ξενώνα Ελέα Καλπακίου, ιδιοκτησία των ιών του Δημάρχου μας. Είναι προσφορά του Δημάρχου και των παιδιών του. Επίσης, θα παρακολουθήσετε μετά, μη φύγετε, αυτό το χορευτικό που εκ των εντόνων φτιάξαμε με την Πογονήσια Ενδυμασία και μετά από αυτούς τους υπηρώτες των Αγίων Αναργύρων, όπου και αυτοί θα χορέψουν και γι' αυτό τους προσκαλώ να έρθουν και αυτοί μέσα. Πατέρα Χριστόδουλε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εισπάσαν εις μορφήν αναλλοιώτος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεώσον κατ' ουσίαν πολιές πλάκνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περί το μην θελήσει κατεδέχεις αρκικήν, όπως πάψεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη της, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγε συγκατά βάση σου. Εισπάσαν την γη ξύλθεν αυτόν κοσού, ως δεξαμένην των λόγων σου. Διού Θεό πρεπόσε δογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμισας, Βασίλειον ιεράτευμα, Πατερός Ιεμ, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσιε όντως, την ευνοιάυσιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέησου, το απείρωη κτήρμον, πάντας τους λατρεύοντας, σι το μόνο δεσπότη, και εκβώντας φόβο, λυτρώτα έφρανον πάση, το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός και τα το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
του καταξηράνθασαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εδεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας και επισκέψεως, διαφυλάξεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των μελών της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πογονίου της Υπήρου, έτι δε των εντάφθα ευρισκομένων ομογενών, έτι δε όμεθα δε και υπέρ των φίλων των συνελθόντων εις την χαράν ταύτην και την εορτήν ταύτην μετά των οικείων αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, των απεκδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεο. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη δία εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών εις χείρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν διευθύμω ημέρα ταύτη επί τη εισόδου ημών εις των νέων εν εαυτών της Χριστότητός σου και ευλόγησον τη βασιλόπιταν ταύτην τους προσφέροντας εις δόξαν σύν και εις τιμήνην του ενεγείς Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας του Ουρανοφάντορος, επίβλεψον επιγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς τους τεθαδόρα ταύτα εφρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου, ότι επισύλπηκαμεν το ζώντι Θεό εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Τας εισόδους και εξόδους ημών πλήθυνον εν αγαθείς την ζωήν ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίων των εντολών σου, διότι ού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες Παναχράντου Συμμητρός, Ναγής Πατρός του Βασιλείου του Μεγάλου και πάντως του Ναγίων αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν διογδό ημέρας αρκεί περί την ποινή καταεξάμενος, εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου από την καταεξάμενος, και ανασάς εκ νεκρών Χριστός ο αριθμός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, Ναγίης Πατρός με Βασιλείου του Μεγάλου και του Αγίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημών. Αμήν. Μετά την ακολουθία και την προσευχή, εύχομαι κι εγώ από την καρδιά μου, ευλογημένο το νέο έτος, χρόνια πολλά και καλά, κάθε ευτυχία και κάθε χαρά. Θα ήθελα όμως να σας πω, ερχόμενοι στο πογόνι, να φέρετε πολύ αισιοδοξία και να βοηθήσετε τον τόπο, όχι μόνο με την παρουσία, αλλά και με τις ενέργειές σας. Ακόμη θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όσοι είστε στην Αθήνα και θα γνωρίζετε οπωσδήποτε πολλούς και στη Βολή και στις διαφορούς παράγοντας, να χτυπάτε πόδια, να χτυπάτε τραπέζια για να βοηθήσετε την Ήπειρο, η οποία δυστυχώς αισθάνεται ότι η Αθηναϊκή Ελλάδα είναι μητριά στο Πογόνι και στην Ήπειρο, να γίνει πραγματική μητέρα για να βοηθήσει. Θα ενεργήσετε όλοι σας, κύριε Μαριά, που είστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι άλλοι που είστε στο Κοινοβούλιο εδώ στην Ελλάδα, φωνάξτε, χτυπήστε, προσπαθήστε και αγωνίστε. Ακόμη θέλω να έχετε πίστη. Ζητάω από όλους σας αυτό που λέγει το Ευαγγέλιο, που μας λέγει ο Χριστός το Ευαγγέλιο, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Γι' αυτό να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Όχι όπως καταντήσαμε στα τελευταία χρόνια που κυνηγείται η Ορθόδοξία στην Ελλάδα.
Δυστυχώς αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, να στηριχτούμε στον Χριστό και εκείνος θα βοηθήσει και εκείνος θα φέρει τις καλύτερες μέρες. Εύχομαι χρόνια πολλά και καλά. Και επίσης και ένα μήνυμα. Το Πογόνι δεν αποτελείται από μικρά και μικρά χωριά. Είναι ενιαίο. Ένα το Πογόνι που είναι μέσα στα Ελλαδικά σύνορα, ένα το Πογόνι που είναι μέσα από τα σύνορα και ένα η επαρχία της Δρόπολης που είναι όλο μαζί αποτελεί ένα Πογόνι. Ενωμένοι, χωρίς διάκριση, μικρά και μεγάλα, πέρα και δόθε, αλλά να είναι ένα Πογόνι, ενωμένο, που θα προχωρεί να προχωρήσει μπροστά. Πέρασε πολλά η Ήπειρος, πέρασε πολλά το Πογόνι, αλλά θα πρέπει να αγωνιστεί και να αναγεννηθεί. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ευλογημένοι όλοι.
Okay.